βρετανικά άρματα μάχης Challenger 2 χρησιμοποίησαν τα ουκρανικά στρατεύματα για να πραγματοποιήσουν την επίθεσή τους στη Ρωσία, σύμφωνα με το BBC. Είναι η πρώτη φορά που βρετανικά τεθωρακισμένα που χειρίζονται στρατιώτες χρησιμοποιούνται σε μάχη σε ρωσικό έδαφος. Μέχρι στιγμής οι αρμόδιοι τόσο από το Λονδίνο όσο και από το Κίεβο αρνούνται να αποκαλύψουν περισσότερες λεπτομέρειες. Η Βρετανία πάντως έχει επιβεβαιώσει ότι η Ουκρανία μπορεί να χρησιμοποιεί βρετανικά όπλα στο ρωσικό έδαφος, μεταξύ των οποίων και το Challenger 2, που χρησιμοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της εισβολής της Ουκρανίας στις 6 Αυγούστου. Πάντως, ασαφές παραμένει πότε και πώς οι Ουκρανικές δυνάμεις ανέπτυξαν Challenger 2, ούτε πόσα διαθέτουν. Ωστόσο, η ισχυρή 82η Ταξιαρχία Αεροπορικής Επίθεσης, μέρος της οποίας μετέχει στο Κούρσκ, είναι η μονάδα των Ουκρανικών Ενόπλων Δυνάμεων που χειρίζεται τα βρετανικά άρματα μάχης από πέρυσι. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντιμίρ Ζελένσκι, δήλωσε σήμερα ότι οι δυνάμεις του έθεσαν υποπλήρη έλεγχο τη ρωσική πόλη Σούτζα. Ο αρχηγός του Ουκρανικού στρατού, Ολεξάνδρ Σίρσκι, ανέφερε την ολοκλήρωση της απελευθέρωσης της πόλης της Σούτζας από τα χέρια ρωσικών στρατιωτικών δυνάμεων, δήλωσε ο Ζελένσκι στο Telegram. Η Ουκρανία ελέγχει 82 κοινότητες και 1150 τετραγωνικά χιλιόμετρα στη ρωσική παραμεθόριο περιοχή του Κούρσκ, είπε σήμερα ο αρχηγός του Ουκρανικού στρατού Ολεξάνδρ Σίρσκι την ένατη ημέρα μιας άνευ προηγουμένου εύρους ουκρανικής επίθεσης στο ρωσικό έδαφος. Συνολικά από την έναρξη των επιχειρήσεων στην περιφέρεια του Κούρσκ, τα στρατεύματά μας έχουν προωθηθεί σε βάθος 35 χιλιόμετρων, δήλωσε ο αξιωματικός κατά τη διάρκεια μιας συνάντησης με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντιμίρ Ζελένσκι. Έχουμε πάρει τον έλεγχο 1150 τετραγωνικών χιλιόμετρων εδάφους και 82 κοινοτήτων, συμπλήρωσε, περιγράφοντας πως η κατάσταση βρίσκεται υπό έλεγχο. Επιπλέον, ο Αλεξάνδερ Σίρσκι είπε ότι η Ουκρανία εγκατέστησε μια στρατιωτική διοίκηση στην ρωσική περιοχή του Κούρσκ. Από την άλλη πλευρά, το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι θα στείλει επιπλέον δυνάμεις στην περιοχή του Μπελγκορότ στα σύνορα με την Ουκρανία. Κατά την διάρκεια μιας συνεδρίασης για την ασφάλεια των παραμεθόριων περιοχών, ο Υπουργός Άμυνας της Ρωσίας, Άντρεϊ Μπελούσοφ, έκανε λόγο για καταμερισμό επιπλέον δυνάμεων και μέσων στην περιφέρεια του Μπελγκορότ, που συνορεύει με εκείνη του Κούρσκ, όπου τα ουκρανικά στρατεύματα έχουν εισβάλει από την 6η Αυγούστου. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε και να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις, κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας.